«Ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών», χαρακτήρισε τον Biden ο Ντμίτρι Μετβέντεφ, σχολιάζοντας την ομιλία που εκφώνησε στις 7 Μαρτίου. Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο X, έγραψε μεταξύ άλλων πως ο Biden προσπαθεί ενεργά και επίμονα να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χαρακτηριστικά ανέφερε τα ακόλουθα. Στο διάγγελμα για την κατάσταση της Ένωσης, ο Biden συνέκρινε τον εαυτό του με τον Franklin Delano Roosevelt. Αυτή είναι μία έτσι και έτσι σύγκριση. Προφανώς δεν είναι υπέρ του. Πρώτον, παρόλο που ο Roosevelt ήταν ένας ανάπηρος άνδρας σε αναπηρικό καροτσάκι, ανύψωσε την Αμερική από την ύφεση. Ο Biden, από την άλλη πλευρά, είναι ένα τρελό, διανοητικά ανάπηρο άτομο που έχει το μυαλό του να σέρνει την ανθρωπότητα στην κόλαση. Δεύτερον, ο Roosevelt μαζί με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Σοβιετικής Ένωσης, πολεμούσε για την ειρήνη. Ωστόσο, ο Biden προσπαθεί ενεργά και επίμονα να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρίτον, ο Roosevelt πολεμούσε ενάντια στους φασίστες, αλλά ο Biden παλεύει για αυτούς. Είναι η ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο Μετβέντεφ.